Τι χαρούμενη ημέρα σήμερα, τι χαρούμενη ημέρα. Μιλάμε 5η 29 Δεκεμβρίου 2022, τέλη πια της Γρηγοριανής χρονιάς. Σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο μιλάμε για την 5η μέρα του εβραϊκού μήνα Τεβέτ, λίγο ακριβώς μετά, λίγες μέρες μετά το τέλος της εβραϊκής γιορτής του Χανουκά, της γιορτής των φωτών, της γιορτής εναντίον της εβραϊκής αφομοίωσης και της γιορτής της εβραϊκής υπερηφάνειας, της γιορτής των ηρώων Μακαβαίων, των Εβραίων ηρώων Μακαβαίων που πολέμησαν και αγωνίστηκαν υπέρ της εβραϊκής παράδοσης, υπέρ της εβραϊκής πίστης, υπέρ της εβραϊκής πατρίδας και υπέρ του εβραϊκού έθνους εναντίον όλων εκείνων που ήθελαν το κακό του εβραϊκού λαού, το κακό της εβραϊκής πατρίδας και το κακό της εβραϊκής πίστης, είτε αυτοί ήταν εκτός του εβραϊκού λαού, είτε αυτοί ήταν εντός του εβραϊκού λαού. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ακριβώς αυτές τις ημέρες, ακριβώς αυτές τις ημέρες και ιδιαίτερα αυτή την Πέμπτη, σήμερα δημιουργείται, γίνεται η ορκομοσία της νέας Ισραηλινής κυβέρνησης στο Ισραήλ, της, όπως λένε κάποιοι, της πιο δεξιάς κυβέρνησης στο Ισραήλ. Μια κυβέρνηση, η έκτη κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Μπινιαμίν Νετανιάου. Ναι, κύριοι, ο Μπινιαμίν Νετανιάου ξαναγυρίζει να είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, δόξα τον Θεό. Αλλά μαζί με αυτό, και εδώ είναι το πιο σημαντικό, έχουμε μια κυβέρνηση ξεκάθαρα με δεξιά ατζέντα. Ξεκάθαρα με εβραϊκή, σιωνιστική, πατριωτική ατζέντα. Πρώτη φορά ίσως μιλάμε για μια κυβέρνηση που η πιο ομογενής δεξιόφρονη κυβέρνηση που υπάρχει πια σήμερα στο Ισραήλ, όπου την κυβέρνηση βασικά, η οποία θα αποτελείται βασικά από 28 υπουργούς, οι περισσότεροι φυσικά υπουργοί προέρχονται μέσα από το κόμμα του Λικούντ, το κόμμα του Νετανιάου, αλλά επίσης έχουμε την Οτσμά Γεουδίτ, την εβραϊκή δύναμη του Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ, του φίλου, αγαπητού φίλου του Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ, ο οποίος θα γίνεται Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ σήμερα. Μαζί με αυτό η Οτσμά Γιουδίτ θα έχει ακόμα δύο υπουργούς. Τον φίλο, τον αγαπητό φίλο επίσης, Γιτσχάκ Βάσερλοφ, ο οποίος γίνεται Υπουργός της Γαλιλαίας και της Νέγκεβ. Επιπλέον θα έχει τον Ραβίνο Ηλιάου, βασικά μιλάμε για τον Ραβίνο Αμιχάη Ελιάου, που είναι ο εγγονός του Ραβίνου Μορδεχάη Ελιάου, του μεγάλου αρχιραβίνου, του σεφαραδίτικου αρχιραβίνου του Ισραήλ, του αείμνηστου Μορδεχάη Ελιάου. Ο εγγονός του λοιπόν θα είναι και αυτός ο Ραβίνος Αβιχάη Ελιάου, θα είναι και αυτός υπουργός εβραϊκής παράδοσης στο Ισραήλ. Επιπλέον, το κόμμα του θρησκευτικού σιωνισμού, Τσιονούτα Ντατίτ, του Μπετσάλελ Σμότριτς, και αυτό γίνεται, είναι μέσα στην κυβέρνηση με τρεις υπουργούς. Ο Μπετσάλελ Σμότριτς επίσης είναι επίσης υπουργός του Ισραήλ που έχει και δικαιοδοσία και στα θέματα εθνικής ασφαλείας. Και άλλοι δύο υπουργοί μέσα από το θρησκευτικό σιωνισμό. Επίσης το κόμμα του ΣΑΣ, το υπεροθόδοξο εβραϊκό σεφαραδίτικο κόμμα του ΣΑΣ, του Άριε Ντέρι, μπαίνει στην κυβέρνηση με 5 υπουργούς. Το κόμμα το υπεροθόδοξο, το ασκεναζίτικο, το Γιάντουτ Ατορά, μπαίνει με 2 υπουργούς μέσα στην κυβέρνηση, και επιπλέον έχουμε επίσης το θρησκευτικό κόμμα Νόαμ, το οποίο μπαίνει με έναν υφυπουργό μέσα στην κυβέρνηση, με τον Άβι Μαός. Με τη βοήθεια του Θεού λοιπόν μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία είναι ομογενής, μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται υπέρ του εβραϊκού έθνους, υπέρ της εβραϊκής πίστης, υπέρ του εβραϊκού λαού και της εβραϊκής πατρίδας. Και ξέρετε κάτι, τόσα χρόνια έλεγα μέσα από αυτό το κανάλι, το εβραϊκό φως, γιατί ακριβώς το Χανουκά, όπως λέμε, εμείς είμαστε το φως και ήρθαμε να διώξουμε το σκοτάδι. Μπάνου χόσεχ λεγκαρέσ. Λοιπόν, τόσα χρόνια τόνιζα ότι η πλειοψηφία του εβραϊκού λαού στο Ισραήλ ξυπνάει. Ότι η πλειοψηφία του εβραϊκού λαού στο Ισραήλ καταλαβαίνει πια ότι όλα αυτά τα ψέματα της liberal, ψευτο-liberal, ψευτο-progressive αριστεράς στο Ισραήλ όπως και παγκόσμια, όλα αυτά τα ψέματα οδηγούν στην διάβρωση των κρατών,
οδηγούν στη διάβρωση των εθνών, στη διάβρωση των πατριδών, στη διάβρωση των θρησκειών και στη διάβρωση της φυσιολογικής δομής της οικογένειας. Μιλάμε για αυτούς τους liberal, ψευτοliberal, αριστερούς ανά τον κόσμο, αυτό το woke όπως θέλουν να λένε, που δυστυχώς πραγματικά με τις ατζέντες του, τις εθνομηδενιστικές, τις αντιθρησκευτικές εξτρεμιστικά αθεϊστικές, τις εξτρεμιστικά φεμινιστικές, τις εξτρεμιστικά υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ, λοιπόν όλες αυτές οι ατζέντες, οι άθλιες, οι οποίες βασικά έχουν σε σκοπό να καταστρέψουν κάθε τι καλό μέσα στην Δύση, είτε στον χριστιανικό κόσμο είτε στον εβραϊκό κόσμο, αγκαλιάζοντας πάντα με ισλαμολαχνία το φανατικό Ισλάμ. Και εδώ είναι το παράδοξο της όλης υπόθεσης. Λοιπόν, και αυτό το κάνουν όχι επειδή πραγματικά αγαπούν το Ισλάμ οι ακροαριστεροί και οι liberals, αλλά επειδή έχουν αυτό το self-hate, αυτό το εσωτερικό μίσος εναντίον των ίδιων τους, των λαών και των εθνών και των πίστεων και των κρατών, που πάνε και ταυτίζονται με το φανατικό Ισλάμ για να καταστρέψουν οτιδήποτε καλό υπάρχει, όπως είπα, μέσα στη χριστιανική Δύση και μέσα στο εβραϊκό κράτος του Ισραήλ. Λοιπόν, τόσα λοιπόν χρόνια μέσα από το εβραϊκό φως έλεγα ότι ο εβραϊκός λαός ξυπνάει. Και όλα αυτά τα φερέφωνα της ακροαριστεράς στο Ισραήλ ή των αριστερών Εβραίων, που δυστυχώς έχουν προδώσει τον εβραϊσμό τους, έχουν προδώσει τον σιωνισμό, έχουν προδώσει τον εβραϊκό πατριωτισμό τους, πάντα μας κορόιδευαν. Και έλεγαν ότι εμείς είμαστε η μειοψηφία, η ισχνή μειοψηφία και αυτή είναι η πλειοψηφία. Πράγμα το οποίο ήταν ένα ξεκάθαρο ψέμα εξ αρχής. Ξεκάθαρο ψέμα εξ αρχής. Παράδειγμα, τόσα χρόνια η πλειοψηφία του εβραϊκού έθνους στο Ισραήλ ψηφίζει δεξιά. Ψηφίζει δεξιές κυβερνήσεις του Νετανιάου. Πρώτη όμως τώρα φορά ψήφισε μια κυβέρνηση εντελώς ομογενής. Δόξα τω Θεώ. Ομογενής στη δεξιά. Ομογενής υπέρ της εβραϊκής ταυτότητας. Λοιπόν, και ακούμε σήμερα τους αριστερούς, αυτούς τους αριστερούς που πριν 1,5 χρόνο κλέψαν παράνομα και αντιδημοκρατικά την εξουσία στο Ισραήλ και κυβέρνησαν επί 1,5 χρόνο με τρόπο αντιδημοκρατικό στο Ισραήλ, τη στιγμή που η πλειοψηφία του λαού δεν τους ψήφισε, με μια πολιτική βρώμικη μανούβρα και στηρίχτηκαν επάνω στους εξτρεμιστές μουσουλμάνους ισλαμιστές του κόμματος του ΡΑΜ, του δάχτυλου της μουσουλμανικής αδελφότητας στο Ισραήλ. Ένα κόμμα αντιϊσραηλινό ισλαμιστικά φανατικό, το οποίο, το κόμμα ΡΑΜ, το οποίο δεν έκρυψε ποτέ ότι έχει φιλοτρομοκρατική ατζέντα, φιλοψευτοπαλαιστινιακή ατζέντα, αντιϊσραηλινή ατζέντα. Και παρόλα αυτά στηρίχτηκαν επάνω τους και τους χώσαν στην κυβέρνηση αντιδημοκρατικά και στηρίχτηκαν επάνω τους για να κυβερνήσουν το Ισραήλ 1,5 χρόνο. Και στον ένα χρόνο ακριβώς πέσανε, γιατί ο εβραϊκός λαός κατάλαβε πόσο αηδιαστική ήταν η εξουσία τους. Μια εξουσία η οποία ήρθε να διαβρώσει τα πάντα εντελώς. Τα πάντα. Και τώρα αυτοί οι αριστεροί κλαίνε, αυτοί οι αριστεροί γκαρίζουν, αυτοί οι αριστεροί φωνάζουν και λένε ότι αυτοί είναι το φως και εμείς είμαστε το σκοτάδι. Ότι εμείς είμαστε οι δυνάμεις του σκότους, όπως είπε ο Χαραμοφάης Γιαΐρ Λαπίντ, και αυτή είναι το φως και ζητούν τη βοήθεια της Δύσης εναντίον των φανατικών Ταλιμπάν Εβραίων, των εξτρεμιστών ακροδεξιών Εβραίων, όπως μας αποκαλούν, των φασιστών νέων Εβραιοναζί, όπως μας αποκαλούν. Αυτοί οι Ισλαμολάγνοι, αυτοί οι εθνομηδενιστές, αυτοί οι προδότες, αυτοί οι προδότες του εβραϊσμού, αυτοί οι οποίοι πολέμησαν κάθε τι εβραϊκό μέσα στο Ισραήλ. Αυτοί οι οποίοι ταυτίστηκαν με τους ψευτοπαλαιστίνιους τρομοκράτες και με το φανατικό Ισλάμ. Αυτοί έρχονται και μιλάνε εναντίον μας τη στιγμή που αυτοί κλέψαν την εξουσία άδικα, αντιδημοκρατικά, χωρίς να τους έχει ψηφίσει η πλειοψηφία του λαού, και ενώ σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία του εβραϊκού έθνους στο Ισραήλ έχει ψηφίσει αυτή την δεξιά κυβέρνηση του Νετανιάου, την έκτη κυβέρνηση του Νετανιάου, που ναι, δεν τρεπόμαστε. Μέσα 28 βουλευτές, 28 υπουργούς με τη βοήθεια του Θεού μέσα σε αυτήν την κυβέρνηση, εκ των οποίων οι 15 είναι θρησκευόμενοι Εβραίοι. Πιστοί θρησκευόμενοι Εβραίοι. Δόξα τω Θεώ. Όχι ότι μερικές φορές θα βρείτε και θρησκευόμενους Εβραίους οι οποίοι είναι άστα να πάνε. Παραδείγματος χάρη ψευτοθρησκευόμενος Ναφτάλι Μπένετ. Αλλά ναι, δεν τρεπόμαστε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν. Και σήμερα αυτοί οι οποίοι ενοχλούνται με αυτή την κυβέρνηση βασικά
βασικά ας είμαστε αληθινοί. Είτε πρόκειται για εχθρούς του εβραϊκού έθνους και του εβραϊκού κράτους, βασικά για αντισημίτες, αντιεβραίους και αντισιωνιστές κάθε είδους, είτε πρόκειται για εθνομηδενιστές προδότες του εβραϊκού έθνους μέσα τον εβραϊκό λαό. Αυτοί μόνο συγχύζονται. Όλα αυτοί οι ακροαριστεροί αφρόκρεμα. Και θα σας πω τώρα κάτι τελευταίο. Το Ισραήλ δυστυχώς, όπως έχω πει και πολλές φορές αλλού, δυστυχώς από τη δεκαετία του 90 και μετέπειτα, κυβερνιέται με έναν ύπουλο τρόπο επίσης από ένα deep state, από ένα βαθύ κράτος, παρακράτος, που λειτουργεί εκ των έσω μέσα στο κρατικό μηχανισμό του Ισραήλ, το οποίο αυτό παρακράτος ελέγχεται από τη χειρότερη ακροαριστερά του Ισραήλ, με αντιδημοκρατικό τρόπο. Γιατί οι αριστεροί κατάφεραν να εισδύσουν σε θέσεις εξουσίας μέσα στον κρατικό μηχανισμό, ελέγχοντας πολλά υπουργεία εκ των έσω, την ηγεσία του στρατού, την ηγεσία της αστυνομίας, την ηγεσία των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, το δικαστικό σύστημα, την εισαγγελία, το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ, αν μη τι άλλο, τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ισραήλ και ούτω καθεξής. Ήρθε λοιπόν η ώρα σε αυτή την δεξιά κυβέρνηση, σε αυτή την αληθινή πατριωτική δεξιόφρονη κυβέρνηση του Ισραήλ, αυτή τη φορά να κάνει μια σωστή δουλειά. Και πρώτα απ' όλα, για να κάνει σωστή δουλειά, και το ευχόμαστε αυτό να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, είναι να ξυλώσει όσο γίνεται περισσότερο αυτό το βαθύ παρακράτος της αριστεράς, που τόσα πολλά χρόνια έβαζε όλη την ώρα εμπόδια στις δεξιές κυβερνήσεις που σηκώθηκαν του Νετανιάου τις προηγούμενες. Ευχόμαστε λοιπόν σε αυτή τη νέα δεξιά, δεξιόφρονη αληθινή κυβέρνηση του Ισραήλ, ευχόμαστε στους πατριώτες Ισραηλινούς να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να εξουσιάσουν πραγματικά το Ισραήλ υπέρ των εβραϊκών συμφερόντων, υπέρ του εβραϊκού, της εβραϊκής πατρίδας, υπέρ του εβραϊκού έθνους, υπέρ της εβραϊκής πίστης και παράδοσης και ταυτότητας, εάν πρώτα απ' όλα δεν ξυλώσουν αυτό το βαθύ ακροαριστερό εθνομηδενιστικό παρακράτος μέσα από τον κρατικό μηχανισμό. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε εδώ λοιπόν για να δουλέψουμε, είμαστε εδώ με εβραϊκή δύναμη και με εβραϊκή υπερηφάνεια για να φέρουμε το εβραϊκό έθνος να αισθάνεται και ξανά και πάλι υπερήφανο για την εβραϊκότητά του μέσα στο Ισραήλ και να αισθάνεται ασφάλεια ως εβραϊκό έθνος μέσα στην ίδια του τη γη, μέσα στην ίδια του την πατρίδα. Όποιος αγωνίζεται εναντίον μας σήμερα, όποιος μιλάει εναντίον μας σήμερα, αν μη τι άλλο, δεν είναι ένας φίλος του Ισραήλ, είναι ένας εχθρός του Ισραήλ. Δεν είναι ένας φίλος του εβραϊκού λαού, είναι ένας εχθρός του εβραϊκού λαού. Και ας είμαστε ξεκάθαροι. Κάθε πατριώτης Εβραίος, άνα τον κόσμο. Κάθε πιστός Εβραίος, που σέβεται τον εαυτό του ως Εβραίο, άνα τον κόσμο. Κάθε μη Εβραίος φίλος αληθινός του Ισραήλ και φίλος αληθινός του εβραϊκού έθνους, σήμερα χαίρεται. Όποιος λυπάται, δεν ανήκει στους φίλους μας. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε εδώ για να νικήσουμε και να ανοίξουμε τον δρόμο μέχρι τον ερχομό του Μεσσία, μέχρι τον ερχομό της Μεσσιανικής εποχής, γρήγορα στις ημέρες μας, τη ημέρα πηγαμένου. Αμέν.